Καλησπέρα σε όλους. Με μία μικρή καθυστέρηση θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή την εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου 2018. Να σας ευχαριστήσω όλους, εκπαιδευτικούς, παιδιά, όλους όσους μπορέσετε και είστε σήμερα εδώ για αυτή την πολύ σημαντική ημέρα, για να δώσουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, ένα μήνυμα ότι πρέπει να χειριζόμαστε και να περιηγούμαστε στο διαδίκτυο με ασφάλεια. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Γιώργο Πατούλη, πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, πρόεδρο του ΙΣΑ και Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων Καματερού, για να κάνει ένα χαιρετισμό. Κύριε Πατούλη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Τα είπατε πολύ σωστά όλα, εκτός από το Δήμο, γιατί είναι ο Δήμος Αμαρουσίου, αλλά όλοι οι Δήμοι είναι σημαντικοί. Θα ήθελα προφανώς και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, αλλά και να συγχαρώ τους διοργανωτές για τη σημερινή συνάντηση, γιατί πάνω απ' όλα αυτή η συνάντηση σχετίζεται με τα ίδια τα παιδιά, με τους ίδιους τους εφήβους, τα παιδιά μας, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σήμερα γιορτάζουμε όλοι μαζί την ημέρα του ασφαλούς διαδικτύου. Μια μέρα που μας θυμίζει ότι το διαδίκτυο είναι θέμα παιδείας τελικά. Και επειδή ο Πλάτωνας έλεγε ότι η παιδεία ξεκινά από τα τείχη της πόλης, της Αθήνας, και μπαίνοντας στο κλίμα της ημέρας, θα έλεγα ότι η παιδεία του σύγχρονου παιδιού ξεκινάει πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα από το κλικ. Από το κλικ εκείνο το οποίο θα πατήσει είτε στο τηλέφωνό του είτε στο κομπιούτερ του. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, που εκπροσωπεί την αυτοδιοίκηση στη χώρα, από την πρώτη στιγμή που ζητήθηκε από την προσπάθεια αυτή για το ασφαλές διαδίκτυο και μέσω του Γιώργου Κορμά, αλλά και όλων εκείνων οι οποίοι σήμερα συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες εκπαίδευσης των παιδιών, θεωρήσαμε και υποχρέωσή μας να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί πιστεύουμε ότι ο ψηφιακός αναλφαβητισμός είναι μία από τις χειρότερες μορφές αποκλεισμού και ότι τα παιδιά μας θα πρέπει να αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον ασφάλειας που όλοι, μικροί και μεγάλοι, θα γνωρίζουν να προστατεύουν τον εαυτό τους. Υπάρχει κανείς που δεν έχει κάνει πλοήγηση στο διαδίκτυο? Δεν υπάρχει. Το θέμα είναι, υπάρχει κανείς που δεν έχει κάνει πλοήγηση στο διαδίκτυο, στην αίθουσα εδώ? Μπα, τίποτα. Υπάρχει κάποιος που έχει κάνει? Να, βλέπω εκεί είναι όλοι με τα χέρια ψηλά. Εδώ κάποιοι δεν έχουν κάνει, εδώ στη μέση βλέπω, δεν σηκώνετε χέρια εσείς, ε? Θα έλεγα λοιπόν όμως ότι πράγματι και σωστά κάνετε και μπαίνετε στο διαδίκτυο με όποια μορφή. Το ζήτημα είναι, μπαίνουμε με ασφάλεια σε αυτό? Μπορούμε να καταλάβουμε ποιο παράθυρο της γνώσης είναι το σωστό παράθυρο και ποιο μπορεί να μας βλάψει από τη στιγμή που δεν έχουμε τη γνώση να το ξεχωρίσουμε? Με την ευκαιρία λοιπόν της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα που θα γίνει 25 Μαΐου, θα πρέπει να ανοίξει το θέμα της διαχείρισης των δεδομένων, καθώς και ο τρόπος που οι γονείς, οι καθηγητές, όλοι μας, θα πρέπει να ασκούν τον γονικό τους ρόλο ή το διδασκαλικό τους ρόλο στην εποπτεία των παιδιών στο μέσο. Η γονική συγκατάθεση μέχρι τα 16 έτη για τα κοινωνικά δίκτυα θα πρέπει να δίνεται μετά από αρκετή σκέψη, μιας και ουσιαστικά περνάει η ευθύνη της προστασίας των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα στα χέρια των κηδεμόνων. Γιατί έγινε αυτό? Διότι ακόμα και σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο και στη χώρα μας είναι μεγάλο το ποσοστό, υπάρχει το λεγόμενο διαδικτυακό bullying. Υπάρχει ο εκφοβισμός. Υπάρχει η στοχοποίηση κάποιων παιδιών, με άδικο τρόπο προφανώς, το
το οποίο όμως τους δημιουργεί τεράστια προβλήματα είτε στην εξέλιξη είτε στη διαπαιδαγώγησή τους. Τους στοχοποιεί. Οι γονείς λοιπόν οφείλουν να έχουν μια πλήρη εικόνα σύμφωνα με τους πιο ειδικούς από εμάς των δραστηριοτήτων των παιδιών τους στο διαδίκτυο, των επαφών που κάνουν, αλλά και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά ώστε να χρησιμοποιήσουν προς όφελος των παιδιών το γονικό τους έλεγχο. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να δείχνουμε ψυχραιμία όταν μιλάμε για το διαδίκτυο, αλλά και να σεβόμαστε την άποψη του καθενός χωρίς να τον βρίζουμε και προφανώς χωρίς φανατισμό. Είδαμε πρόσφατα ένα φαινόμενο ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο που οδήγησε είτε κάποιους μέσα από τη στοχοποίηση να έχουν πρόβλημα ακόμα και να κυκλοφορήσουν, είτε όπως έγινε μια ρατσιστική βίας έξω από το σπίτι ενός μικρού παιδιού στη Δάφνη, αν το έχετε ακούσει. Φαινόμενα λοιπόν ρητορικής μίσους θα πρέπει άμεσα να καταγγέλλονται, γιατί και αντιδημοκρατικά είναι και διαλτηριάζουν το διαδίκτυο και ένα εργαλείο που είναι το διαδίκτυο το μολύνουν με στόχο προφανώς να μην το χρησιμοποιούμε όπως θα έπρεπε. Η βιομηχανία, η πιο αισχρή βιομηχανία σήμερα που αναπτύσσεται, ποια είναι, παιδιά? Είναι η παραγωγή ψευδών ειδήσεων, το fake news, με σκοπό τη χειραγώγηση των χρηστών και βεβαίως να είναι μεγάλη η πρόκληση όλων μας να δούμε πώς θα προστατευτούμε από αυτήν. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Ένωση σχεδιάζει δράσεις τεχνολογικές αλλά και εκπαίδευσης. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνεται άμεσα και όλοι να αντιληφθούμε ότι θα πρέπει να μάθουμε να διακρίνουμε το ψεύτικο από το αληθινό. Να διακρίνουμε τη μισή αλήθεια από την ολόκληρη αλήθεια. Και προφανώς το ειλικρινές από το παραπλανητικό. Το διαδίκτυο, αναμφίβολα, μπορεί να γίνει ισχυρός πόλος ανάπτυξης μιας κοινωνίας σε όλους τους τομείς, αρκεί να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε ωφέλιμα και δημιουργικά. Στη χώρα μας δυστυχώς, και η χώρα μας δυστυχώς συνεχίζει να βρίσκεται στις τελευταίες χώρες της Ευρώπης στις ψηφιακές δεξιότητες, και αυτό θα πρέπει άμεσα να αλλάξει. Όσο πιο γρήγορα εκπαιδεύσουμε τους πολίτες στις ψηφιακές δεξιότητες, με μια κριτική σκέψη στο διαδίκτυο, τόσο πιο περισσότερες θέσεις άμεσα ή έμεσα θα δημιουργούνται από το ίδιο το διαδίκτυο. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι η σημερινή ημερίδα, με την ανάδειξη των εργασιών των παιδιών στο πλαίσιο των πανελλήνιων διαγωνισμών, τους εξαιρετικούς ομιλητές που το πρόγραμμα έχει, αλλά καθώς επίσης και τους αρμόδιους φορείς που ασχολούνται με το διαδίκτυο, περνούν το μήνυμα ότι για να δημιουργήσουμε ένα διαδίκτυο ωφέλιμο για όλους χρειάζεται πάνω απ' όλα γνώση, συνεργασία, οριζόντιες δράσεις με σκοπό όλοι να μπορούν να γνωρίζουν τους κανόνες ασφαλούς διαδικτύου, αλλά ταυτόχρονα και τις δυνατότητές τους. Εμείς από τη δική μας πλευρά και σαν Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, αλλά κυρίως ως τοπικές κοινωνίες, θα είμαστε κοντά στα παιδιά, κοντά σε εσάς δηλαδή, μέσα από την προσέγγιση στις ίδιες τις κοινωνίες, στα ίδια τα σχολεία, συνεργαζόμενοι με τους εκπαιδευτικούς φορείς, με τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να ξεμπλοκάρουν εκείνους οι οποίοι σφάλουν να μολύνουν το διαδίκτυο, και όλοι μαζί να κάνουμε τη δυνατότερη, χρηστικότερη χρησιμοποίηση ενός μέσου που μπορεί να δώσει πολλές λύσεις για το μέλλον, για όλη την ανθρωπότητα, αλλά πρέπει να είναι ασφαλές και να μην μολύνεται μέσα από επίδοξους ανθρώπους που θέλουν το κακό κυρίων των παιδιών και αύριο του αυριανού ενήλικα. Με αυτές τις σκέψεις, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ που τόσα παιδιά δείχνουν και σήμερα με την παρουσία τους αυτό το μεγάλο και ενδιαφέρον στόχο της ημερίδας. Ευχαριστώ πολύ.